Καλημέρα κύριε Βοριά. Καλημέρα κύριε Δουλγεράκη, σας τους ακροατές. Για να το πάμε λίγο από την αρχή. Πράγματι το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Δεν είναι μόνο ότι θα κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους πάνω από 1.000 εργαζόμενοι συνολικά στους δήμους και στην περιφέρεια, αλλά είναι ότι και οι υπηρεσίες οι συγκεκριμένες που στελεχώνουν θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα για την εύρυθμη λειτουργία τους. Υπάρχουν υπηρεσίες όπως η αποκομιδή των απορριμμάτων όπου γίνεται από αυτούς τους συμβασιούχους, υπάρχουν υπηρεσίες στην περιφέρεια όπως το μηχανολογικό που ένα μεγάλο όγκος εργασία γίνεται από αυτούς τους συμβασιούχους, αλλά και μια σειρά κεντρικών υπηρεσιών. Αλλά όλοι μπορούμε να καταλάβουμε ότι σε μια περίοδο μάλιστα εθνικών εκλογών που χρειάζεται να λειτουργεί άψογα οι δήμοι και οι περιφέρειες που διεξάγουν ουσιαστικά και τις εκλογές, έρχεται αυτή η απόφαση. Μια απόφαση η οποία δεν έδωσε τις συνήθεις αναβολές που πέραμε μέχρι τώρα, εκδίκασε την υπόθεση. Σίγουρα με διατήρηση της προσωρινής διαταγής οι άνθρωποι αυτοί δεν φεύγουν από την εργασία τους. Μέχρι να τελεσυδικήσει, δηλαδή μέχρι να βγει η απόφαση για τα ασφαλιστικά. Ένα-δύο μήνες ακόμα. Ή τέλος πάντων μετά το Πάσχα, αν το πούμε διαφορετικά, έτσι δεν είναι. Εξαρτάται την απόφαση που θα βγει από το δικαστήριο, αλλά από ό,τι δείχνουν τα πράγματα έτσι θα κινηθεί και γι' αυτό είναι σε αναστάτωση οι εργαζόμενοι, γιατί ουσιαστικά τους κόψαν την ελπίδα, έτσι, γιατί μέχρι τώρα είχαν την ελπίδα με τις αναβολές ότι θα παραμείνουν σε αυτή την εργασία. Μια εργασία πάρα πολύ δύσκολη, δεν μπορεί να την κάνει ο καθένας. Καλά, όταν μιλάμε για την υπηρεσία της καθαριότητας ή τις υπηρεσίες καθαριότητας, σαφέστατα δεν πας εκεί για να παίξεις ή να πας να πιεις τον καφέ σου. Πας και πραγματικά δουλεύεις. Και το λέω πάρα πολλές φορές ότι αυτοί οι άνθρωποι, ειδικά στην καθαριότητα, έχουν τον απόλυτο σεβασμό μου και την απόλυτη εκτίμησή μου, γιατί μαζεύουν τα δικά μου τα σκουπίδια και με τον τρόπο που εγώ τα διαχειρίζομαι. Αλλά να σας πω κάτι. Αυτό είναι μια κολόνια που κρατάει χρόνια, κύριε Βοριά. Δηλαδή, γιατί στην ευχή αυτοί οι άνθρωποι από τη στιγμή που εξυπηρετούν πάγιες ανάγκες δεν μονιμοποιούνται? Δηλαδή κάθε 2-3 χρόνια θα μπαίνουν μέσα σε αυτό το ταραχτά, να πάμε σε ένα δικαστήριο, να κάνουμε ασφαλιστικά μέτρα, να παραμείνουμε στην εργασία μας? Γιατί αυτό το πράγμα? Ακριβώς, κύριε Δουλγεράκη, είναι απαράδεκτο να διατηρούν και να κρατούν σε ομοιρία όλους αυτούς τους ανθρώπους. Γι' αυτό το ζήτημα είναι καθαρά πολιτικό. Ενώ υπάρχουν πάγιες σχεδιακές ανάγκες, θα έπρεπε, θα έλεγα, να μονιμοποιηθούν αυτοί οι ανθρώποι. Εξάλλου μιλάμε για ανθρώπους που εργάζονται ακόμη και από το 2015, δηλαδή εδώ και 8 χρόνια. Πόσο είναι, εργάζονται αδιάλειπτα, χωρίς να έχουν σταματήσει, και αντί να υπάρξει, έτσι θα έλεγα, μια πολιτική βούληση προς αυτή την κατεύθυνση, βλέπουν μια διαφορία από το Υπουργείο, βλέπουν μια διαφορία από τον κύριο Βορύδη. Έπρεπε τουλάχιστον να προκηρυχτούν κάποιες θέσεις εργασίας, αφού υπάρχει αυτή η ανάγκη, με σκοπό αυτοί οι άνθρωποι να κρατήσουν τις εργασίες τους, αν γινόταν με οριοδότηση της προϋπηρεσίας τους. Σίγουρα όμως θα μπορούσε, και παλιότερα υπήρχε και αυτό, το είχε γίνει, όπου οι συμβάσεις τους είχαν μετατραπεί σε ορίστου χρόνου. Όμως δυστυχώς δεν βλέπουμε να κινούνται τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση, παρότι έχουμε καταθέσει και δικαστικά όλα αυτά τα νομικά επιχειρήματα. Πότε είχε γίνει αυτό με τις συμβάσεις τους? Ποια χρονιά είχε γίνει? Σε αορίστου χρόνου δηλαδή. Είχε γίνει, αν θυμάμαι καλά, πριν περίπου 20 χρόνια. Αλλά σας λέω τώρα, υπάρχουν και μια πρόσφατη απόφαση που είχε να κάνει ενός δικαστηρίου στην Αθήνα με ΕΣΠΑ πρόγραμμα σε ευρωφωνηπιακούς σταθμούς. Γίνηκαν αορίστου γιατί αναγνώρισε τις πάγιες σχεδιακές ανάγκες που κάλυβαν αυτοί οι εργαζόμενοι. Αυτά είναι θέματα όμως δικαιοσύνης. Για μένα, εγώ παραμένω ότι είναι, επαναλαμβάνω, πολιτικό το θέμα. Έπρεπε να δώσει λύση το ίδιο το Υπουργείο, ο κύριος Βορύδης συγκεκριμένα.
Και όσοι συναπαιτιούνται αυτοί οι άνθρωποι, γιατί να σημειωθεί ότι επιτεχθήκαν έξω και από την προκήρυξη της 3K, όπου ήθελε αυτοί οι άνθρωποι για να μαζεύουν τα σκουπίδια να τους ζητάνε και πτυχία λυκείου και οτιδήποτε άλλο. Σε αυτό το κράτος δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς λειτουργούν τα πράγματα, όταν στην προκήρυξη τη συγκεκριμένη στους 136 φύγανε, παρότι 7 χρόνια επέβαλε να μην μετακινήσει, ξαφνικά 36 αρρωστήσανε, φύγανε με την κινητικότητα. Προσληφθήκαν διαθέσεις οι οποίες είναι στην αποκομιδή σκουπιδιών ακόμη και η ΑΜΕΑ, που προς Θεού εμείς θέλουμε να στηριχθούν η ΑΜΕΑ, αλλά για διοικητικές θέσεις, όχι για θέσεις αποκομιδή σκουπιδιών. Και αντί να προσλαμβάνονται αυτοί που με πάθος αγαπούν αυτή τη δουλειά, την κάνουν, θέλουν να παραμείνουν, βλέπουμε να προσλαμβάνονται τεχνικά ανθρώποι οι οποίοι τελικά αποχωρούν από την υπηρεσία και υπάρχει πρόβλημα. Ή τέλος πάντων είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη να δουλέψουν και δεν είναι και μια εύκολη δουλειά. Είναι οι υπηρεσίες καθαριότητας σε πολλούς δήμους που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα ή αφορά αποκλειστικά το Δήμο Ηρακλείου? Όχι, όχι, αφορά όλους τους τους δήμους. Εξάλλου στο δικαστήριο που είχαμε την περασμένη Παρασκευή υπήρχαν αντιπροσωπείες από όλους τους δήμους. Οι δήμοι και αυτοί με τη σειρά τους, λόγω των μεγάλων αναγκών που έχουν, ήρθαν και στήριξαν την παράταση της παραμονής αυτών των εργαζομένων. Τώρα περιμένουμε, θα έλεγα, δόθηκε μια παράταση για να κατατεθούν συμπληρωματικά διάφορες έγγραφα, από νομικά έγγραφα από τους δικηγόρους, και από εκεί και πέρα θα αναμένουμε την απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων. Σε ό,τι έχει να κάνει με το μηχανολογικό, είπατε ότι και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Φυσικά, και πολλές υπηρεσίες και τις περιφέρειες, ιδιαίτερα στο μηχανολογικό, που αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες στη λειτουργία τους. Φανταστείτε τώρα να φύγουν. Μα φωνάζουν οι άνθρωποι και εντός και εκτός, δηλαδή και εκείνοι οι οποίοι είναι από μέσα, διότι πραγματικά τα βρίσκουν πάρα πολύ δύσκολα. Είναι μεγάλος όγκος της δουλειάς. Είναι τα διπλώματα, είναι οι εξετάσεις θεωρητικές, πρακτικές, είναι οι διαμαρτυρίες απ' έξω. Πρόσφατα είχε βγει η διαμαρτυρία και από τις σχολές οδηγών ότι, ξέρετε, δεν μπορούμε να βρούμε εύκολα ραντεβού, δεν υπάρχει εκείνο το προσωπικό να μας καλύψει, δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε με τους ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα, φεύγουν, πάνε σε άλλους νομούς για να βγάλουν ένα δίπλωμα, και αντί να διορθώνουμε προβλήματα εμείς επιδεινώνουμε, επιτείνουμε τα προβλήματα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Πράγματι, γιατί όταν βγαίνει π.χ. στο Δήμο Ηρακλείου ο ίδιος ο αντιδήμαρχος καθαριότητας και λέει από τη στιγμή που θα φύγουν οι συμβασιούχοι θα βγαίνει κάθε τρεις μέρες τα συνεργεία να γίνεται αποκομιδή, ιδιαίτερα σε μια στο άνοιγμα της τουριστικής περίοδου που ξεκινάμε. Πραγματικά αυτοί που μας κυβερνάνε δεν ξέρω πώς σκέφτονται, δεν ξέρω πώς λειτουργούν. Οφείλανε αυτές οι αλλαγές να γίνουν με ομαλότητα, να είχαν προκηρυχτεί πρώτα θέσεις εργασίας με διατήρηση των θέσεων αυτών και την παραμονή τους, και από εκεί και πέρα να αλλάξει στην καλύτερη περίπτωση να μετατραπούνταν πολλές από αυτές τις συμβάσεις κατευθείαν σε αγωνιστικό χρόνο. Μάλιστα. Και όταν λες ότι φτιάχνουμε πόλεις ή είμαστε σε πόλη άκομψη, άγευστη, χωρίς αισθητική κλπ, και έτσι όπως τα καταφέρνουμε, είναι εκείνοι οι οποίοι τσατίζονται γιατί δεν τους αρέσει αυτή η εικόνα. Μα αυτή είναι η πραγματικότητά μας, δυστυχώς. Είναι δυστυχώς αυτή η πραγματικότητά μας. Οπότε λοιπόν υπάρχει αναμονή να δούμε η απόφαση του δικαστηρίου ποια θα είναι. Πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να φέρουν κάποια δικαιολογητικά, όπως ακούσατε να λέω και όπως τουλάχιστον έμαθα την Παρασκευή. Κοιτάξτε να δείτε, γι' αυτό γίνεται και μια συνάντηση σήμερα στο εργατικό κέντρο, που θα έρθουν και οι νομικοί να εξηγήσουν τι ακριβώς χρειάζεται στην όλη διαδικασία. Μάλιστα. Αυτά είναι τα ζητήματα νομικά των δικηγόρων, που θα τα δούμε εννοείται και αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Φουργιά, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Καλά, καλή. Καλημέρα σας. Καλή η εβδομάδα.